Εκλογές 2019 με τον Fly 89,7 ραδιοφωνικά και με την ιστοσελίδα flynews.gr τηλεοπτικά, απλά διαδικτυακά. Εδώ είμαστε λοιπόν με τη νέα γενιά αυτή τη φορά, με έναν άνθρωπο ο οποίος αποφάσισε να εμπλακεί στα κοινά, να συμμετάσχει με τον πιο δραστήριο τρόπο στα της πάρτης. Μιλάμε για τον Θάνο Μιχελόγκονα, έναν άνθρωπο ο οποίος σήμερα φιλοξενείται εδώ στο στούντιο του Fly. Θάνο, καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ πολύ, στον Ενικό, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Ναι, είναι η πρώτη φορά που εμπλέκομαι σε αυτές τις διαδικασίες. Πώς προέκυψε αυτό? Προέκυψε προφανώς από πρόταση του κ. Αγγιτάκου, τον οποίο ευχαριστώ που μου έδωσε αυτήν την ευκαιρία. Νομίζω οι λόγοι για τους οποίους ενεπλάκην είναι πολλοί, δεν είναι αποκλειστικά ένας. Εντάξει, το προφανώς ήταν απαραίτητο ότι μου έγινε η πρόταση. Έχω τη διάθεση να εργαστώ για τα κοινά και για το Δήμο μας. Δεν είναι μόνο αυτό, γιατί το παρουσιάζουμε πολλές φορές σαν να είναι κάτι χριστιανικό σχεδόν. Έχω αυτή τη διάθεση, αλλά είναι και προσωπικό θέμα. Από την έννοια ότι υπάρχουν και προσωπικές φιλοδοξίες, είναι και συναισθηματικό θέμα. Θέλω να είμαι μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Μπορεί να εκλειφθεί και ως εγωιστικό θέμα αυτό, αλλά υπάρχει σε κάθε περίπτωση. Και νομίζω ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν σε μεγάλο βαθμό και άλλα εφαλτήρια, τέλος πάντων, για αυτή τους την εμπλοκή. Δεν είναι αποκλειστικά αυτό το κοινότυπο που παρουσιάζουμε, ότι εγώ θέλω να εργαστώ για το Δήμο, ας πούμε, μέχρι θανάτου. Σωστό. Να παρουσιαστούμε λίγο στον κόσμο, να κάνουμε τις συστάσεις. Τι έχεις κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή? Εμένα οι σπουδές μου είναι στην ΑΣΟΕ, στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οι μεταπτυχιακές μου σπουδές είναι στον τουρισμό, στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ζω στη Σπάρτη. Ασχολούμαι με τον τουρισμό επαγγελματικά. Είμαι παντρεμένος στα προσωπικά, έχω δύο παιδάκια, αθλούμαι γενικά. Μου αρέσει πολύ τη Σπάρτη. Επέλεξα να έρθω να ζήσω εδώ, αφού είχα φύγει για πολλά χρόνια για τις σπουδές μου κτλ. Ειδικά αυτό το κομμάτι που ενώνει τον Ταΐγετο με την πόλη, για μένα είναι ίσως ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια, έτσι, υπεραστικά, που υπάρχουν στη χώρα. Και γενικά χαίρομαι που θα μεγαλώσουν εδώ τα παιδιά μου. Είναι ένας τόπος που αγαπώ και μου αρέσει πολύ. Μεγαλώσεις και εσύ σε μια οικογένεια που ουσιαστικά λατρεύει το φυσικό περιβάλλον. Έτσι, ναι, είναι αλήθεια. Το υπηρετεί όλα τα χρόνια από την πλευρά της ορειβασίας. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Και εγώ ασχολούμαι πολύ με τα ορεινά αθλήματα, γιατί έτσι με όρισε η μοίρα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ναι, δεν έχει να κάνει και με το φυσικό περιβάλλον, αλλά αυτή η δραστηριότητα που συνδέεται με τους ορεινούς όγκους του Ταϊγέτου και του Πάρνανα έχει να κάνει και με την καθημερινή κοινωνική ζωή. Δηλαδή, και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επιδιώξει ο πρωτοβάθμιος ΟΤΑ, να συνδεθεί η καθημερινή ζωή με τους δύο ορεινούς όγκους. Νομίζω μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Επαγγελματικά δραστηριοποιήσεις στον τουρισμό. Στον τουρισμό. Τώρα έχω κατασκευάζω ένα μικρό ξενοδοχείο δικό μου στον οικισμό από τον οποίο κατάγομαι, που είναι η Βάθια της Μάνης. Όσον ούπου ολοκληρώνω τα έργα και ελπίζω να τα καταφέρω σε επιχειρηματίας. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε μια χώρα η οποία δεν είναι και πολύ φιλική στην επιχειρηματικότητα, και όλοι οι επιχειρηματίες, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλίμακας, αντιμετωπίζουν μέσα σε άκρηση τα ίδια προβλήματα. Αυτά, βέβαια, δυστυχώς ή ευτυχώς ίσως, δεν είναι αρμοδιότητα των πρωτοβάθμων διάφορων την κεντρική διοίκηση. Άρα, να υποθέσω ότι θα επικεντρώσεις και στον τουρισμό. Θα επικεντρωθώ και στον τουρισμό. Ούτως ή άλλως κάποιος αιρετός στο Δημοτικό Συμβούλιο αναγκαστικά ασχολείται με θέματα ευρύτερα του περιεχομένου, τα οποία προκύπτουν από τη διασπορά, τη θεματολογική που έχει η μερίσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλά ειδικότερα, ναι, πιστεύω ότι είμαι πιο ικανός σε αυτό, γιατί είναι και η κατάρτισή μου, είναι και η επαγγελματική μου δραστηριότητα. Αλλά ξέρεις τι συμβαίνει, ότι όταν σε ενδιαφέρει ένας κλάδος, εντάξει, υπάρχει το τυπικό προσόν που είναι ένα πτυχίο, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Υπάρχει επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία στην περίπτωση του επιχειρηματία, βέβαια, είναι 24 ώρες στην πραγματικότητα. Όπως υπάρχει αυτή η διαρκής επικαιροποίηση της σχέσης με τον κλάδο. Δηλαδή, διαβάζεις την αρθογραφία, παρακολουθείς τις εξελίξεις. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί παράγεις συνέχεια σκέψεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τον κλάδο σου. Αυτό στην πραγματικότητα πιστεύω η λεγόμενη εξειδίκευση. Έτσι, η στέψη της εξειδίκευσης είναι αυτό το πράγμα και όχι το τυπικό προσόν. Σίγουρα, σίγουρα. Και νομίζω ότι μπορείς να προσφέρεις περισσότερα από έναν άνθρωπο ο οποίος, ναι, μεν μπορεί εμπειρικά να υπερτερεί ενός ανθρώπου που το έχει σπουδάσει, αλλά όπως και να το κάνουμε, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει τα χρόνια του στο πανεπιστήμιο, έχει μάθει πράγματα τα οποία στην πράξη μπορεί να εφαρμόσει, έτσι, και τα οποία έχουμε ανάγκη. Είναι και αυτό κάτι σημαντικό. Δεν υποτιμώ την εμπειρία, αλλά εννοείται. Το όραμα της Σπάρτης περνάει μέσα από τον τουρισμό, μέσα από τον πολιτισμό. Συζητάμε πολλές φορές για το περιβόητο μουσείο, για την αρχαία Σπάρτη, για το brand name, που μας ξέρουν όλοι, αλλά εμείς δεν έχουμε τιμήσει το όνομα της πόλης. Ποια είναι η άποψή σου για όλα αυτά?
Το όραμα της Σπάρτης. Το όραμα της Σπάρτης πρώτα απ' όλα το παρουσιάζουμε ορθώς σαν αποτέλεσμα. Δηλαδή τι είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Mm-hmm. Τι θέλουμε να πετύχουμε. Λοιπόν, θέλουμε να πετύχουμε η πόλη μας και ο Δήμος μας, όχι μόνο η πόλη, να είναι ένα πολύ ωραίο μέρος για να ζει κανείς. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτό το στόχο τον υλοποιούμε μέσα από ένα στρατηγικό σχεδιασμό, μέσα από κάποιες δράσεις κτλ. Κτλ. Ο τουρισμός, κατά τη γνώμη μου, είναι μια δράση η οποία μπορεί να εργαλειοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο και να αποδώσει σε αυτή τη διαδικασία, της επίτευξης του οράματος δηλαδή, υπό την έννοια ότι μπορεί να συμβάλλει ίσως καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο κλάδο στη χρηματοδότηση αυτού του οράματος. Γιατί όλα τα οράματα θέλουν και κάποια χρηματοδότηση. η πόλη μας και ο Δήμος μας. Μπορεί να ευδοκιμήσει στην τουριστική αγορά. Μπορούμε να αποκτήσουμε ισχυρό ρόλο. Η τουριστική αγορά είναι πολύ σημαντική σε παγκόσμιο επίπεδο και όσο το επίπεδο, το βιωτικό επίπεδο της ανθρωπότητας βελτιώνεται, θα μεγενθύνεται και η τουριστική αγορά. Αυτή τη στιγμή, ως ποσοστό του παγκοσμίου ΑΕΠ, ο τουρισμός είναι το 3,9%, το οποίο είναι τεράστιο μέγεθος. Το μόνο που πρέπει να κάνει κανείς για να αντιληφθεί πόσο μεγάλο μέγεθος είναι, είναι να το συγκρίνει με την αγορά πετρελαιοειδών και υδρογόνων ανθράκων, το οποίο είναι περί το 3% αυτά τα τελευταία χρόνια. Άρα, ναι, ο τουρισμός υπό την έννοια ότι θα μεγενθύνεται και συνεχώς σαν αγορά, όσο επαμβελτιώνεται το επίπεδο της διαβίωσης, είναι ένα τρομερό εργαλείο για να χρηματοδοτήσουμε τα πάντα. Και όχι μόνο να χρηματοδοτήσουμε. Ξέρετε, όταν συζητάμε για επιχειρηματικές δραστηριότητες, γιατί και ο Δήμος πρέπει να εισέλθει σε αυτές τις αγορές με τέτοιο χαρακτήρα, με το χαρακτήρα μιας επιχείρησης ανταγωνιστικής. Όταν συζητάμε για όλα αυτά, χάνουμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Μια επιτυχημένη δραστηριότητα τουριστική θα αποδώσει χρήματα και στους πολίτες αλλά και στον ΟΤΑ, τα οποία θα μπορέσουν να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή όλων των ανθρώπων, δηλαδή και των μόνιμων κατοίκων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε πάρα πολλά πράγματα σημαντικά με τα έσοδα από τον τουρισμό. Και όχι μόνο διαχειριζόμενοι τα κέρδη, αλλά μέσα από τη διαδικασία παραγωγής του τουριστικού προϊόντος. Το κλασικό παράδειγμα είναι τα πολιτιστικά αγαθά, όπως εδώ έχουμε πάρα πολλά ακίνητα μνημεία και γενικά πολιτιστικά αγαθά και σύγχρονα διατηρητέα κτίρια, ιστορικά διατηρητέα μνημεία κτλ. Τα οποία δεν μπορεί ούτε το κεντρικό κράτος ούτε η ΟΤΑ να συντηρήσουν. Γιατί για να συντηρηθεί κάτι έχει κόστος και όταν έχουμε μια κοινωνία η οποία πάντα θα έχει άλυτα όλα τα προβλήματα, ποτέ δεν πρόκειται να λυθούν όλα. Γιατί να κάνουμε δαπάνες σε κάτι το οποίο θεωρείται, ας πούμε, δευτερεύον και όχι μείζον. Ο τουρισμός μπορεί να χρηματοδοτήσει τη συντήρηση αυτών των ακινήτων μνημείων και να το κάνει μέσα από μια παραγωγική διαδικασία, όχι μέσα από διαδικασία της δωρεάς. Το οποίο, εντάξει, είναι πάντα κάτι καλό, αλλά δεν είναι ποτέ κάτι βιώσιμο. Μου θυμίζεις τώρα κάτι που διάβασα πρόσφατα, ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να ζει 6 μήνες το χρόνο μόνο με τον τουρισμό. Να ανοίγει τις υπηρεσίες της τον Απρίλιο, ας πούμε, να τις κλείνει το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και τον υπόλοιπο μήνα να απολαμβάνει τους καρπούς των κόπων της. Βέβαια, αυτό ισχύει. Απ' την άλλη, δεν είναι ο στόχος, υπό ποια έννοια ότι εντάξει, 6 μήνες μπορεί να εργαζόμαστε πυρετοδός και να αποκτούμε κάποια εισοδήματα, να παράγουμε κάποιο έργο κτλ. Όμως θα είμαστε και 6 μήνες αδρανείς, το οποίο είναι μεγάλη απώλεια. Νομίζω ότι ίσως πρέπει να δουλεύεις και τους προηγούμενους 6 μήνες για να έχεις. Προφανώς. Το καλοκαίρι. Το κενό που προκύπτει στους εδρεωμένους θερινούς προορισμούς, είναι ένα δίμηνο, δεν είναι παραπάνω. Είναι δηλαδή από τα μέσα Δεκεμβρίου μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, ας πούμε. Όμως εδώ πρέπει να αποτελεί μείζωνα στόχο και της περιοχής και της χώρας, αλλά και της περιοχής ειδικά, η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου. Γιατί και η χώρα και ειδικά ο Δήμος μας έχει όλα τα εφόδια για να το κάνει αυτό. Εδώ με προκειμένου είναι το πολιτιστικό απόθεμα και η ορεινή όγκη. Ισχύει και σε επίπεδο επικράτειας, παρόλο που σε επίπεδο επικράτειας κυριαρχεί το προϊόν ήλιος και θάλασσα και στη συνολική τουριστική αγορά της Ελλάδας κυριαρχεί το ήλιος και θάλασσα. Όμως ο πολιτιστικός τουρισμός είναι ανερχόμενος σχέση με το ήλιος και θάλασσα και οι νέες αγορές, δηλαδή οι αναπτυσσόμενες χώρες που είναι η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία, η οποία δεν είναι αναπτυσσόμενη, αλλά είναι διαρκώς αναπτυσσόμενη διαχρονικά,
Αυτές οι χώρες έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το πολιτιστικό περιεχόμενο της τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα μας παρά για τον ήλιο και τη θάλασσα. Γι' αυτό έρχονται και ενημερωμένοι με τα βιβλιαράκια τους και ίσως ξέρουν και περισσότερα από εμάς για την ιστορία μας. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είναι και το τραγικό της υπόθεσης. Και γι' αυτό πρέπει να βελτιωθούμε πολύ, να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους. Είμαστε ένας προορισμός μονοήμερος μέχρι στιγμής, έτσι. Δεν νομίζω ότι διαφωνούμε. Νομίζω ότι η μέση διανυκτέρευση είναι 0,7-0,8. Δηλαδή ότι τρεις στους τέσσερις δεν μένουν. Τρεις στους τέσσερις μένουν για ένα βράδυ, ένα στους τέσσερις δεν μένει καθόλου. Επειδή διάβασα το πρόγραμμα της παράταξης του κυρίου Αργυτάκου και νομίζω ότι έχει συμβάλει πολύ στο κομμάτι τουρισμός, ποιες είναι οι στοχευμένες ενέργειες που μπορούν να γίνουν ώστε να πάρουμε τα πάνω μας σε αυτό το τομέα? Είπαμε ότι ο τουρισμός είναι μια μεγάλη αγορά και σε επίπεδο Δήμου μπορεί να γίνει μια μεγάλη αγορά. Όταν διαχειριζόμαστε κάτι τόσο ευμεγέθες, πρέπει πρώτα απ' όλα όντως να έχουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Μπορεί να ακούγεται λίγο κοινότυπο ή να ακούγεται περιττό ή τεχνοκρατικό, αλλά πρέπει να υπάρχει όμως. Πρέπει να υπάρχει για να έχουμε ένα μπούσουλα. Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι μια διαδικασία η οποία ανατροφοδοτείται συνεχώς από την υπάρχουσα κατάσταση. Δεν είναι κάτι το οποίο εξάγεται τώρα και ταξιδεύει αναλύοντα στο διηνεκές. Οπότε πρέπει να έχουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό, πρέπει να αποσυντικοποιήσουμε κάποιους στόχους για την επόμενη τετραετία, αλλά όχι μόνο για την επόμενη τετραετία και στις επόμενες τετραετίες. Ο στρατηγικός σχεδιασμός αυτός θα βοηθήσει να υπάρχει και μια συνέχεια από δημοτική αρχή σε δημοτική αρχή. Να μην υπάρχει αυτό το γκρέμισμα και ξαναχτίσιμο από την αρχή όπως γίνεται σε πολλές περιπτώσεις. Και μετά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία όντως μπορούμε να υλοποιήσουμε και σε επίπεδο τετραετίας. Και το κάνει και πολύ σημαντικά. Αυτά είναι, μερικά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον τουρισμό, αλλά έχουν και μια συνάφεια με άλλους κλάδους της οικονομίας, όπως είναι η αγροτική παραγωγή, όπως είναι οι μεταφορές και άλλοι πολλοί, όπως είναι η εστίαση, όπως είναι... τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε? Εγώ νομίζω ότι ακριβώς λόγω περιεχομένου, λόγω πολιτιστικού περιεχομένου του τουριστικού προϊόντος του Δήμου μας, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενσωματώσουμε τις νέες τεχνολογίες στο τουριστικό προϊόν. Γιατί, όπως σε αντίθεση ας πούμε με τον ήλιο και τη θάλασσα ή παραδείγματος χάρη τον ορεινό τουρισμό, είναι τουρισμός ο οποίος συνδέεται άμεσα με τις αισθήσεις σε σχέση με το παρόν. Δηλαδή και η θάλασσα αλλά και τα ορεινά αθλήματα, τα άξιον γενικά, όλα αυτά έχουν να κάνουν με το παρόν. Όμως ο πολιτιστικός τουρισμός έχει να κάνει κυρίως με το παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει κάποια βοήθεια τεχνική στον επισκέπτη για να μετατρέψει τη στιγμή γνώση, ας πούμε, του πολιτιστικού αγαθού σε εμπειρία. Βίωμα, ας πούμε, σε εμπειρία. Γιατί αυτό είναι το παρόν και το μέλλον του τουρισμού, είναι η εμπειρία. Όλα τα ταξίδια λέμε ότι ξεκινάνε με μια φαντασία, ας πούμε, κάπως έτσι. Αυτό πιστεύω το βασικότερο και το πιο εφικτό είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών. Πώς θα φέρουμε το παρελθόν στο παρόν. Δηλαδή, ψηφιακές απεικονίσεις των μνημείων, ψηφιακές απεικονίσεις των. Ένα παράδειγμα το οποίο εντάξει είναι λίγο ακραίο, αλλά είναι το μέλλον, κατά τη γνώμη μου, του πολιτιστικού τουρισμού, ας πούμε, τα επόμενα 20 χρόνια. Είναι η λεγόμενη επαυξημένη πραγματικότητα, ή augmented reality στα αγγλικά. Το οποίο είναι ότι, παραδείγματος χάρη, θα μπορεί κάποιος να πάει στο Μενελάιον. Και ενώ τώρα βλέπει μόνο τα ερείπια, τα σπαράγματα αυτά της προηγούμενης εγκατάστασης, θα μπορεί μέσα από ένα application στο κινητό του, μέσα από την κάμερα του κινητού, να δει την ψηφιακή απεικόνιση του κτηρίου όπως αυτό ήταν κατά τον χρόνο. Αυτό είναι κάτι πολύ δυνατό γιατί κρατάει τις αισθήσεις του επισκέπτη πραγματικές 100%, την όσφρηση, την ακοή, την αίσθηση στο δέρμα, τη θερμοκρασία κτλ. Κτλ. Και αλλοιώνει μερικώς μόνο την εικόνα. Και αναβαθμίζει πάρα πολύ τη στιγμή γνώση σε μια πραγματική εμπειρία. Είναι πρόβλημα το ότι. Τώρα φλιαρώ λίγο. Είναι πρόβλημα το ότι και ο σχεδιασμός για την τουριστική ανάπτυξη που υπάρχει και σε επίπεδο Δήμου αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας είναι. Έχει φτιαχτεί, ας πούμε, αυτή τη δεκαετία ή την προηγούμενη με τους όρους των αμέσως προηγουμένων. Δηλαδή, βλέπουμε, ας πούμε, ότι τα τουριστικά πόρταλς, τόσο του δημόσιου όσο και της περιφέρειας, δεν είναι στην πραγματικότητα εργαλεία προώθησης. Είναι κάτι σαν online ταξιδιωτική οδηγία, ας πούμε. Κέντρα πληροφόρησης. Ναι, αυτό όμως δεν είναι αυτό που θέλουμε. Τα τουριστικά πόρταλς πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει την επιθυμία στον δυνάμει επισκέπτη. Να δει μια εμπειρία ή να φανταστεί μια εμπειρία και να πει ότι αυτό θέλω να το κάνω κι εγώ. Γι' αυτό μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στο φωτογραφικό υλικό ή στο οπτικοακουστικό υλικό, για να μπορεί να υπάρξει μια ταύτιση, ας πούμε, του χρήστη, του μέσου και του πρωταγωνιστή, ας πούμε. Αυτό είναι ένα έλλειμμα που έχουμε για να αυξήσουμε, γιατί άρχισε η κουβέντα μας από τη διαμονή.
από τη μέση διαμονή στην περιοχή. Εμείς δεν είμαστε αποκλειστικός προορισμός, η Σπάρτη. Η Σπάρτη, ο Δήμος Σπάρτης είναι μια στάση στο γύρο της Πελοποννήσου. Αυτό ισχύει σε ένα μεγάλο ποσοστό. Ισχύει και γιατί δεν έχουμε αερολιμένα δικό μας, αλλά ισχύει και γιατί. Εντάξει, δεν είμαστε και τόσο ας πούμε περιεκτικός προορισμός. Είμαστε μέρος ενός συνόλου και έτσι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας. Για να βελτιωθεί αυτή η διαμονή, η μέση διαμονή, θα πρέπει όταν ο δυνάμει επισκέπτης σχεδιάζει το ταξίδι του, ας πούμε στην κεντρική Ευρώπη το Φεβρουάριο ή τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, θα πρέπει το περιεχόμενο της προώθησης ας πούμε, που έχει ο Δήμος και η Περιφέρεια να έχει τέτοια διασπορά που να βρεθεί την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο σημείο. Εκεί δηλαδή που άλλο σκέφτεται θα μείνει στο Νάφλιο μία μέρα και στην Καλαμάτα δύο και ενδιάμεσα είναι η Σπάρτη στο ταξίδι του και πατήσει η Σπάρτη να δει ότι όπα εκεί έχει να κάνω αυτό, έχει να κάνω αυτό, αυτό, ωραία. Δεν μου φτάνει ας πούμε, η μία μέρα δεν μου φτάνει. Ναι. Πρέπει να κάτσω δύο εκεί, να μην το χάσω το άλλο. Αυτό, έτσι οργανώνουμε τα ταξίδια μας και αυτό πρέπει να κάνουμε ας πούμε, για να διευρύνουμε, να μεγενθύνουμε μάλλον στην υφιστάμενη τουριστική περίοδο την τουριστική δραστηριότητα. Μάλιστα. Πάμε τώρα στα προβλήματα. Να αφήσουμε λίγο το όραμα και να δούμε στην πράξη τι είναι αυτό που θεωρείς εσύ μεγαλύτερο πρόβλημα της Σπάρτης. Μεγαλύτερο πρόβλημα, αν και δεν είναι η ειδικότητά μου, και γιατί σέβομαι πολύ την εξειδίκευση, νομίζω ότι είναι ο αστικός σχεδιασμός. Είναι κάτι που έχει να κάνει με τα πάντα. Έχει να κάνει με την καθημερινή ζωή, έχει να κάνει και με τον τουρισμό. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν είναι η ειδικότητά μου και δεν ξέρω ποια είναι τα ακριβή βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για να βελτιωθεί αυτό. Είμαι σίγουρος ότι είναι μια διαδικασία χρονοβόρος, γιατί θέλει πολλά χρόνια. Προφανώς υπερβαίνει τη θητεία μιας δημοτικής αρχής. Νομίζω ότι ο τουρισμός μπορεί να βοηθήσει σε αυτό, συντηρώντας, όπως είπαμε, το κτηριακό απόθεμα ή τα πολιτιστικά αγαθά ή τις επιφάνειες κυκλοφορίας κτλ. Χρηματοδοτώντας αυτή τη συντήρηση δηλαδή. Σίγουρα, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με την επέκταση της πόλης, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τις επιφάνειες κυκλοφορίας, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τις πεζοδρομήσεις, το οποίο είναι μια τρομερή συζήτηση που γίνεται διαρκώς κτλ. Τι θα κάνουμε με τις λαϊκές αγορές. Είσαι υπέρ της πεζοδρόμησης ή όχι? Υπέρ είμαι σίγουρα. Κοίταξε, συνεχίζω στον ελληνικό εδώ. Έχω μια μεγάλη εμπειρία ως τουρίστας. Έχω ταξιδέψει πάρα πολύ και σε πολλές πόλεις της Νότιας Ευρώπης αντίστοιχου μεγέθους της δικής μας. Δεν έχω δει καμία πόλη που να μην έχει πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο. Όλες οι πόλεις έχουν αυτό το βασικό χαρακτηριστικό. Νομίζω πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Η άποψη του συνδυασμού μας βέβαια είναι ότι δεν πρέπει, και συμφωνώ απόλυτα με αυτό, δεν πρέπει να βλάψουμε τη ροή που υπάρχει στους δύο κεντρικούς οδικούς άξονες. Πρέπει να υπάρχουν επεμβάσεις σε αυτούς τους οδικούς άξονες, οι οποίοι έχουν να κάνουν με τη φύτευση, με την επιφάνεια κυκλοφορίας των πεζών, των ποδηλατιστών κτλ. Κτλ. Όχι όμως να διακόψουμε τη ροή. Οι πεζοδρομίες θα γίνουν κατέρωθεν των δύο κεντρικών οδικών αξώνων. Και είναι κάτι που μου αρέσει και εμένα σαν ιδέα και πιστεύω ότι θα δουλέψει σωστά. Μάλιστα. Ωραία. Θέλω ένα σχόλιο για τις φετινές εκλογές, για το νέο σύστημα, για τη συμμετοχή πολλών ανθρώπων, νέων ανθρώπων. Φαίνεται ότι αρχίζει σιγά σιγά μια τάση της νέας γενιάς να θέλει να πάρει τουλάχιστον τα πράγματα στα χέρια της. Ναι, πρώτα απ' όλα η νέα γενιά είναι πλάκι χάρη των επικεφαλών, έτσι. Δηλαδή εμένα μου πρότεινε και ο Σαγητάκος, διέκρινα καλά στοιχεία στην πρότασή του, δηλαδή είδα ότι έχει μια ανεκτικότητα, ενίοτε και ενθουσιασμό για νέες ιδέες, για εξειδίκευση, για παραχώρηση κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών εξουσίας σε κάποιον άλλον. Και αυτό ήταν ενθαρρυντικό, μου δημιούργησε προσδοκίες ακόμα και για το Δήμο, όχι μόνο για την υποψηφιότητά μου και το συνδυασμό. Αυτό που έχουν κάνει οι επικεφαλείς, αν ισχύει, και εγώ θεωρώ ότι ισχύει, δηλαδή η συμμετοχή νεότερων ανθρώπων, είναι κάτι καλό υπό την έννοια ότι δεν χρειάζονται αποκλειστικά οι νέοι, αλλά χρειάζονται και οι νέοι. Χρειάζονται και οι πιο έμπειροι, χρειάζονται όλοι, ας πούμε. Νομίζω μάλλον στις προηγούμενες περιόδους δεν υπήρχε τόσο πολύ. Το νέο σύστημα, για να μην ειλικρινείς, δεν είμαι τόσο έμπειρος για να ξέρω κατά πόσο θα είναι αποδοτικό διοικητικά ή όχι. Εγώ είμαι σίγουρος όμως ότι υπάρχει ένα σώμα υποψηφίων δημοτικών συμβούλων και στην παράταξή μας, αλλά και στις άλλες παρατάξεις, έτσι νομίζω. Το οποίο θα μπορεί την επόμενη μέρα να συνεργαστεί ασχέτως του ποιος συνδυασμός τελικά θα είναι ο νικηφόρος ή ποιος θα είναι ο επικεφαλής. Αυτό ίσως είναι και το ζητούμενο πια, έτσι. Ίσως ναι. Ίσως ναι. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά κοιτάξτε, εμείς και σε επίπεδο συνδυασμού πάλι έχουμε κάνει εξαιρετικές συνεργασίες. Δηλαδή,
κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος. Διαδικασία κατά την οποία ο κύριος Αργυρτάκος μας παραχώρησε, ας πούμε, ελευθερία, μας έδωσε τη δυνατότητα να συντάξουμε εμείς το πρόγραμμα στην πραγματικότητα. Πάλι παράξαμε καλές συνεργασίες. Ήταν, νομίζω, μια αποτελεσματική διαδικασία. Και άνθρωποι, όχι μόνο οι νέοι, και οι προηγούμενοι, και νέοι που όμως δεν είναι νέοι σε ηλικία. Δηλαδή, όλοι, νομίζω, οι ομάδες εργασίας που είχαμε ήταν αποδεκτές, γιατί όλοι είχαμε αυτή τη διάθεση συνεργασίας. Αυτό κατάλαβα βλέποντας το απ' έξω. Ότι φτιάξατε μικρές ομάδες εργασίας, οι οποίες δούλεψαν πάνω σε συγκεκριμένα κομμάτια, παρήγαγαν ένα αποτέλεσμα συγκεκριμένο, το οποίο τώρα πια το έχουμε στα χέρια μας. Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, ένα προεκλογικό πρόγραμμα είναι πάντα ένα προεκλογικό πρόγραμμα. Δεν είναι αρκετά αναλυτικό. Δεν είναι δηλαδή στρατηγικό σχεδιασμό. Όμως είναι κάτι το οποίο έπρεπε να δώσουμε στους πολίτες, ούτως ώστε να καταλάβουν εύκολα και γρήγορα ποια είναι η γενική κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Και νομίζω ότι το πετυχαίνει σε κάποιο βαθμό. Κοιτάξτε, υπάρχουν θέματα τα οποία είναι ακόμα πιο γενικά, και από εκεί αρχίζουμε, ακόμα πιο γενικά από αυτά που περιλαμβάνουμε στο πρόγραμμά μας. Η γενική τάση που έχουμε είναι ότι θέλουμε να εφαρμόσουμε μια σύγχρονη διακυβέρνηση στο Δήμο, δηλαδή να αλλάξει αυτό το πράγμα, το οποίο αλλάζει μεν με τα χρόνια, αλλά αλλάζει πιο αργά από ό,τι, υπάρχουν, από ό,τι οι εξελίξεις απομακρύνονται, δηλαδή κάτι σαν διαστολή του σύμπαντος. Δηλαδή μένουμε συνέχεια και πιο πίσω, ας πούμε. Οπότε εμείς θέλουμε να εισαγάγουμε εργαλεία τα οποία υπάρχουν κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο. Νομίζω ίσως αυτό είναι και μια διαφορά που έχουμε με την υφιστάμενη δημοτική αρχή. Πιστεύουμε ότι πρέπει να αποκτήσει πιο ιδιωτικο-οικονομικά εντός αγωγικών χαρακτηριστικά η διοίκηση του Δήμου. Αυτό είναι ένας βασικός άξονας που είχαμε στο μυαλό μας όταν καταρτήσαμε το πρόγραμμα. Να λειτουργεί, ας πούμε, με επιχειρηματικούς όρους εντός και εκτός εισαγωγικών. Με πιο επιχειρηματικούς από ό,τι λειτουργεί μέχρι σήμερα. Ένας Δήμος δεν έχει μόνο τέτοιο ρόλο, αλλά ξέρετε, και ένας Δήμος ή ένας οποιοδήποτε οργανισμός, για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τις μη παραγωγικές, ας πούμε, διεργασίες στις οποίες συμμετέχει, θα πρέπει να έχει και τα χρήματα. Για να προκύψει τα χρήματα θέλει και μια, ναι, θέλει και μια δραστηριοποίηση με άλλα χαρακτηριστικά. Και πολλά από αυτά είναι και, έχουν και εφαρμογή και στην ίδια τη διοικητική λειτουργία. Δηλαδή σε θέματα ελέγχου, σε θέματα αξιολόγησης, σε θέματα βελτιστοποίηση, optimization που λέμε, των δαπανών, όχι μόνο των οικονομικών δαπανών, των δαπανών σε χρόνο, σε διοικητικούς πόρους κτλ. Ναι, πρέπει να εισάγουμε και άλλα κριτήρια κατά τη γνώμη μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο είχαμε υπόψη μας όταν καταρτούσαμε το συνολικό πρόγραμμα. Και άλλα θέματα, βέβαια, τις νέες τεχνολογίες. Αν δείτε το πρόγραμμα, πραγματικά έχουμε κάνει προσπάθεια να εισάγουμε τις νέες τεχνολογίες σε όλες τις διοικητικές διαδικασίες. Ακόμα, εντάξει, νομίζω ότι το έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό. Αν υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, θα τις βελτιώσουμε στο μέλλον. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να αναφερθούμε στις ευθύνες, γιατί βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Δηλαδή, εσύ βλέποντάς το ως παρατηρητής μέχρι πρότινος, τώρα πια πιο ενεργητικά μέσα από αυτό το ρόλο που καλείσαι να διαδραματίσεις. Γιατί είμαστε σε στάση που είμαστε. Νομίζω ότι είμαστε, το θα έλεγα για δύο λόγους. Είναι βέβαια η γενικότερη ερώτηση, δεν είναι αφορά αποκλειστικά στους πρωτοβάθμους αυτά. Ο ένας λόγος είναι ότι λόγω του μοντέλου ανάπτυξης που είχαμε υιοθετήσει, αυτό το μοντέλο το οποίο παράγει ελλείμματα, δεν είναι ανταγωνιστικό κτλ. Το οποίο ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή στην πραγματικότητα υπάρχει από 1974 και μετά, δεν δημιουργούσε την ανάγκη να γίνουμε παραγωγικοί. Δεν χρειαζόταν. Δηλαδή, για να ενεργοποιήσεις και να διεκπεραιώσεις μια παραγωγική διαδικασία, πρέπει να έχεις το κίνητρο. Το κίνητρο είναι το αποτέλεσμα και εμείς δεν είχαμε αυτή την ανάγκη. Είχαμε ένα επίπεδο ζωής χωρίς να το κάνουμε. Ήμασταν ικανοποιημένοι. Ναι, αυτό νομίζω ισχύει σε επίπεδο επικρατείας. Ένα άλλο, το οποίο βέβαια συγκρούεται λίγο, νομίζω φαινομενικά συγκρούεται και όχι πραγματικά, με τα χαρακτηριστικά του τόπου μας, είναι ότι γενικότερα έχουμε στη ζωή μια ίσως αρχαιοκεντρική προσέγγιση, ας πούμε. Ίσως έχουμε μια προσήλωση στο παρελθόν. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι και μια τροχοπέδη για τους λαούς της Ευρώπης συνολικά σε σχέση, ας πούμε, με τη ΣΥΠΑ. Ότι το παρελθόν μας δεσμεύει κατά κάποιο τρόπο. Ενώ στη ΣΥΠΑ οι άνθρωποι είναι πιο αποτελεσματικοί, πιο λειτουργικοί. Δεν κολλάνε τόσο σε ιδέες, σε αγγυλώσεις, ας πούμε, ψυχολογικές όπως έχουμε εμείς εδώ. Εμείς έχουμε το παρελθόν μας, μας καθορίζει το παρελθόν μας. Και αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε λίγο. Ξέρετε, αυτό που λέγαμε όραμα νωρίτερα, το όραμα είναι ότι
θέλουμε και η χώρα, εγώ δηλαδή προσωπικά θέλω και η χώρα, αλλά και ο Δήμος μας, να είναι κάτι σημαντικό για αυτό που είναι σήμερα, ναι, στην ανθρωπότητα έτσι όπως είναι σήμερα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να επικαλούμαστε πάντα το παρελθόν και να λέμε ότι οι πρόγονοί μας, ωραία, οι πρόγονοί μας. Έχει την αξία του και αυτό, αλλά έχει την αξία, όσο εκεί υπάρχει μια διαφοριστική γραμμή. Έχει την αξία του πρωτίστως ως εργαλείο για να πετύχεις κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έτσι πρέπει να μεταχειριζόμαστε τα πάντα σαν εργαλεία για να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι, πιο αποδοτικοί, πιο ανταγωνιστικοί κτλ. Κτλ. Γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και τόσο σημαντικό ρόλο. Ναι. Είναι κρίμα, αλλά δεν έχουμε τόσο σημαντικό ρόλο. Σωστά. Θέλω σιγά σιγά να κλείσουμε με τις δύο τυπικές ερωτήσεις που κάνουμε. Δηλαδή αυτή την Κυριακή θα έχουμε μπροστά μας 4 ψηφοδέλτια. Yes. Θέλω πρώτα απ' όλα να μου πεις γιατί πρέπει να επιλέξω το ψηφοδέλτιο του κυρίου Αργυτάκου. Και στη συνέχεια να κλείσουμε με το λόγο για τον οποίο θα πρέπει να επιλέξω το Θάνο Μιχελόγγωνα. Το δεύτερο είναι αυτονόητο. Το πρώτο λοιπόν όσον αφορά στον κύριο Αργυτάκου και στο συνδυασμό μας. Όπως είπα και νωρίτερα, ήδη το ανέφερα, νομίζω ότι ο συνδυασμός θα αποτελεί ένα καλό κράμα, το οποίο θα αποδώσει δηλαδή στη διοικητική διαδικασία ανθρώπων νεότερων, ανθρώπων μεγαλύτερων, ανθρώπων με κατάρτιση, ανθρώπων με εμπειρία, όπου αυτά τα χαρακτηριστικά απαντώνται στον καθένα, όχι όλα σε όλους, έτσι. Mm-hmm. Και η γνώμη μου είναι ότι ο κύριος Αργυτάκος δείχνει ενεργά σε αυτή τη διαδικασία, σε εμάς τουλάχιστον, ότι είναι διατεθειμένος να κάνει αρκετές αλλαγές. Mm-hmm. Να κάνει αρκετές αλλαγές. Να ακούσει δηλαδή αυτά που έχουμε να του πούμε κι εμείς και να μας βοηθήσει να τα κάνουμε πράξη. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και αυτό μας έχει δώσει μέχρι σήμερα. Όσον αφορά προσωπικά σε μένα, εντάξει, εγώ γενικά έχω αυτοπεποίθηση. Πιστεύω στις ικανότητές μου. Νομίζω ότι μπορώ να συμβάλλω στην αποτελεσματική διοικητική διαδικασία. Και εντάξει, αυτό θα ήθελα. Θα ήθελα δηλαδή να εκλεγώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί μπορώ να συνδράμω στην αποτελεσματική διακυβέρνηση του Δήμου. Νομίζω ότι ίσως να είναι και η σωστή απάντηση και το λέω με κάθε ειλικρίνεια, γιατί σε πολλές περιπτώσεις πέφτουμε και στην παγίδα της νεότητας. Ότι κάτσε να τον ψηφίσω γιατί είναι νέος. Δεν αρκεί. Πρέπει να είναι νέος και να είναι και ικανός. Το νέος είναι. Εντάξει, το ακούω και εγώ πάρα πολύ και εμένα με ενοχλεί λίγο. Με ενοχλεί πρώτα απ' όλα γιατί είναι μια άποψη η οποία είναι σαν να ομαδοποιεί, ας πούμε, όλους τους νέους. Ναι, ναι. Δεν είναι όλοι νέοι το ίδιο. Άλλοι είναι καλοί, άλλοι σίγουρα είναι κακοί, ας πούμε έτσι. Το νέος είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο από μόνο του δεν είναι ικανό. Απλά θεωρούμε ότι εάν κάποιος είναι νέος, έχει και κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θα τον βοηθήσουν στην διοικητική διαδικασία. Όμως αυτό ισχύει και για τους παλαιότερους, ας πούμε. Ναι, ναι. Όχι μόνο παλαιότερους, μεγαλύτερους σε ηλικία δηλαδή, και τους παλαιότερους στη διοικητική διαδικασία. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εμπειρία από τη λειτουργία του Δήμου, ναι, και αυτό θα μας βοηθήσει και εμάς. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε εμείς, ακόμα και αν εκλεγούμε ξαφνικά, να ενσωματώσουμε τη διαδικασία και να είμαστε αποδοτικοί. Mm-hmm. Θέλουμε και εμείς κάποιον ο οποίος θα μας πάρει από το χέρι και θα μας καθοδηγήσει. Σίγουρα, σίγουρα. Έτσι, σίγουρα. Εύχομαι κάθε καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιτυχία και είπαμε και πριν ότι το όραμα βρίσκεται εκεί πάνω, αλλά θεωρώ ότι σε πρακτικό επίπεδο μπορείς να συμβάλλεις στα μέγιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ.